Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη vlog εδώ στο κανάλι μου. Όπως βλέπετε, βρίσκομαι στο σπίτι. Είναι 4 και 23 λέει το ρολόι μου. Και εγώ περιμένω να μαγειρέψω. Έχω βάλει δηλαδή να ετοιμάζονται τα πραγματάκια, γιατί δεν έχω φάει ακόμη και αυτό είναι πολύ περίεργο. Συνήθως μέχρι τις 2 το μεσημέρι εγώ τρώω, γιατί πεινάω νωρίς. Αλλά σήμερα έμπλεξα. Είχαμε κάνει πολλές δουλειές το πρωί με τον Πάνο εξωτερικές. Στη συνέχεια πήγα στο στούντιο και βοήθησα την Κρίστη με τις παραγγελίες. Ερχόμαστε από ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο, γιατί είχαμε εκπτώσεις στο Creator Shop, το νέο site όπου μπορείτε να βρείτε και το δικό μου merch, αλλά και από τους υπόλοιπους YouTubers. Νομίζετε ότι πάντα βάζω το link κάτω στην περιγραφή, οπότε αν θέλετε να το τσεκάρετε μπορείτε να το δείτε. Τέλος πάντων, που λέτε είχαμε εκπτώσεις, έγινε χαμούλης και είχαμε πολλές παραγγελίες. Χθες που ήταν Δευτέρα στείλαμε πάρα πολλές, αλλά δεν καταφέραμε να τις στείλουμε όλες και όσες μείνανε τέλος πάντων, τις κάναμε σήμερα. Συνειδητοποίησα ότι δεν κάνω πολλά βλογκάκια και είμαι σίγουρη ότι θα το μετανιώσω. Εκτός του ότι ξέρω ότι σας αρέσουν, είναι ένα ημερολόγιο και για μένα. Και δεν θα έχω μετά να βλέπω τι έκανα όταν ήμουν έγκυος 7 μηνών, 6 μηνών. Αυτή τη στιγμή έχω μπει στον 8ο μήνα. Σε 2 μήνες θα έχουμε γεννήσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από εδώ και πέρα έχω πάρα πολλά πράγματα να προετοιμάσω και θέλω να σας δείξω όσο περισσότερα μπορώ. Από προετοιμασία δεν τα έχω πάει καθόλου καλά. Από την αρχή ήθελα να μπω πρώτα στο τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης για να πω ότι αρχίζω να παίρνω πράγματα και γεμίζω το σπίτι με πράγματα για την Μπέμπα. Αλλά νομίζω ότι τώρα έχω ξεφύγει και δεν έχω πολλά περιθώρια. Έχω κάποια πράγματα που έχω αποκτήσει έτσι από δεξιά από αριστερά, ρουχαλάκια, πετσετούλες, κουβερτούλες, τα οποία σας τα έχω δείξει σε TikTok. Γιατί έκανα μια σειρά στο TikTok όπου σας δείχνω τι πράγματα έχω για την Μπεμπούλα. Έχω κάποια ακόμη τα οποία μου φέρε πρόσφατα η μαμά του Πάνου. Είχαν μείνει στο σπίτι του στη Χαλκιδική, γιατί είχα πει εδώ δεν έχω χώρο να τα βάλω. Μου τα πλύνανε εκεί με τη γιαγιά του, μου τα σιδέρωσαν. Είναι όλα πανέτοιμο να τα φορέσει το μπαμπάκι μας. Αλλά ναι, πρέπει να πάρω τα βαριά, έτσι, επιπλάκια, πράγματα για την καθημερινότητα της Μπέμπας, γενικά να οργανωθώ. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε ξεκινήσει μαζί με τον Πάνο με πολύ χαλαρό ρυθμό να ξεκαθαρίζουμε έτσι το σπίτι, γιατί είχαμε πάρα πολλά πράγματα που δεν χρησιμοποιούσαμε, πάρα πολλά ρούχα που δεν φορούσαμε, έχει ακόμα πράγματα που μπορώ να ξεφορτωθώ. Οπότε έχω λίγη ακόμη δουλίτσα. Αλλά ήδη έχουμε αδειάσει αρκετά ντουλαπάκια και σερτάρια για τα πράγματα της Μπέμπας. Για όσους δεν γνωρίζετε, δεν έχετε καταλάβει. Μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι το καλοκαίρι σίγουρα, θα είμαστε σε αυτό το σπίτι που είμαστε τώρα. Το σπίτι αυτό έχει ένα σαλόνι, μια κουζίνα, ένα μπάνιο και ένα υπνοδωμάτιο. Οπότε για αρχή η Μπέμπα δεν θα έχει καν το δικό της δωμάτιο. Βέβαια, επειδή θα είναι πάρα πολύ μικρή, δεν χρειάζεται να έχει και το δικό της δωμάτιο, γιατί έτσι κι αλλιώς θα κοιμάται δίπλα μας. Και αν όλα πάνε καλά, το καλοκαίρι θα μπορέσουμε να μετακομίσουμε στο καινούριο μας σπίτι, το οποίο θα δείτε και αυτό να φτιάχνετε εδώ σε αυτά τα vlogs, καθώς και εκεί πέρα έχουμε μπόλικη δουλίτσα. Και το μενού σήμερα έχει μακαρόνια με κοτόπουλο, είναι όλα απλά νερόβραστα. Έχω βράσει αυτά τα μακαρόνια, τα οποία τα βρήκα στο σούπερ μάρκετ και δεν τα είχα ξαναπάρει και λέω why not. Μ' αρέσουν γενικά τα μακαρόνια που έχουν μια υποδοχή να κάθεται η σάλτσα, όχι ότι τώρα έχουμε σάλτσα, τέλος πάντων δεν είχα χρόνο τώρα να κάνω σάλτσα, αλλά αυτό που έκανα και θα μου κερδίσει χρόνο τις επόμενες μέρες είναι ότι έβρασα κοτόπουλο, φιλέτο στήθος και το έκανα κομματάκια. Εντάξει, είναι νερόβραστο, αλλά είναι πολύ καλή λύση για να το έχεις στο ψυγείο σου να προσθέτεις σε σαλάτες, να κάνεις σάλτσες για μακαρόνια, να βάζεις σε σούπες, γιατί κάνεις μια σούπα ας πούμε με λαχανικά, θες και λίγη πρωτεϊνούλα, οπότε πετάς λίγο κοτοπουλάκι. Οπότε αυτό που θα προσθέσω τώρα είναι λίγο καλαμπόκι που μας αρέσει πάρα πολύ και θα κάτσει και μέσα στην υποδοχή που κάνει το μακαρόνι. Σε μένα θα βάλω και πιπέρι τριμμένο. Πάνω δεν του αρέσει, οπότε δεν θα του βάλω. Θα βάλουμε και κοτοπουλάκι. Αυτό που κάνω τώρα είναι στεγνό, αλλά εμένα και του Πάνου μας αρέσουν πάρα πολύ τα στεγνά. Οπότε έτσι μαγειρεύω. Θα βάλω το υπόλοιπο στο ψυγείο. Και εννοείται ότι θα προσθέσουμε πυράκι τριμμένο. Α, έβαλα το δικό μου σε μικρό πιάτο και θα γίνει χαμός. Ιδανικά ήθελα να το κάνω με κόκκινη σάλτσα αυτό, μακαρόνια δηλαδή με κοτόπουλο και κόκκινη σάλτσα, γιατί είναι τέλειο και εκεί πέρα βάζω κομμάτια φέτας και είναι απίστευτο. Αλλά δεν προλάβαινα και πεινούσα πάρα πολύ για να περιμένω, οπότε είπα να το κάνω έτσι σήμερα και αύριο θα το κάνω με κόκκινη σάλτσα. Απλό, αλλά για σήμερα θα μας χορτάσει. Η ώρα έχει πάει 10 παρά 20 το βράδυ και εγώ συνειδητοποιώ ότι πλέον πρέπει να αποδεχτώ ότι οι μέρες μου είναι μικρότερες
Και αυτό γιατί κουράζομαι. Συνήθω τα απογευματάκια αρχίζει να με ενοχλεί η μέση μου, δηλαδή αφού μαγείρεψα, έπρεπε απλά να ξαπλώσω γιατί με πονούσε πάρα πολύ η μέση μου. Το που ξαπλώσω γίνομαι καλύτερα, αλλά μετά αν πω να κάνω κι άλλη δουλειά και χρειαστεί να είναι κι άλλη ώρα όρθια, αρχίζει να με ενοχλεί πάλι. Τώρα κάθομαι εδώ πέρα, έχω βάλει Survivor να βλέπω. Για κάποιο λόγο φέτος έχω όρεξη να δω Survivor. Βέβαια δεν αντέχω να το δω όλο. Και ταυτόχρονα έχω εδώ πέρα και αυτό το βιβλίο όπου το διαβάζω. Το συγκεκριμένο δεν θυμάμαι πώς το είχαμε αποκτήσει. Έχω την εντύπωση ότι μας το είχε δώσει η μαμά του Πάνου. Λέγεται Πλάθοντας Ευτυχισμένα Παιδιά. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, τουλάχιστον μέχρι εδώ που έχω διαβάσει. Οπότε θέλω σίγουρα να τελειώσω. Αυτή την περίοδο έχω πολύ ρίξη να διαβάσω, οπότε αν έχετε να μου κάνετε κάποια συγκεκριμένη πρόταση σε βιβλίο, έτσι, για νέους γονείς βιβλία, έτσι μην μου γράφετε άσχετα. Γράψτε το μου κάτω στα σχόλια ή στείλτε το μου σε μήνυμα στο Instagram, αν έχετε διαβάσει κάποιο έτσι και σας άρεσε ή αν έχετε ακούσει για κάποιο που πιστεύετε ότι είναι καλό. Γιατί από εδώ και πέρα προβλέπετε ότι θα περνάω πολλές ώρες που θα κάθομαι. Ξύπνησε, έπιε το καφεδάκι μου, χάζεψα στο YouTube, διάβασα το βιβλίο μου και τώρα ετοιμάστηκα για να πάω στο στούντιο να κάνω καμιά δουλίτσα. Έχω βάλει σήμερα τη σαλοπέτα μου, γιατί έκανα αγορές, δεν είχα καθόλου ρούχα εγκυμοσύνης και ήμουν μονίμως με ένα κολάν και με ένα φούτερ. Οπότε αποφάσισα να πάρω μια σαλοπέτα, η οποία εδώ πέρα έχει να προσαρμόζεται, έχει τρία κουμπιά. Στην αρχή είχα ξεκινήσει εδώ. Τώρα όταν κάθομαι συνειδητοποιώ ότι με πιέζει στην κοιλιά, οπότε το βάζω στο δεύτερο. Αλλά έχει και τρίτο για μεγάλη κοιλίτσα. Αυτή είναι η κοιλίτσα μου αυτή τη στιγμή. Μέχρι στιγμής έχω πάρει 8 κιλά και στόχος μου γενικά στην εγκυμοσύνη είναι να πάρω 12 με max 14, όσα μου είχε πει και ο γιατρός μου. Πιστεύω ότι το έχω προς το παρόν, δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτός ο μήνας είναι πολύ κρίσιμος, ο 8ος μήνας, γιατί παίρνει και το παιδί τα περισσότερα κιλά, σχεδόν θα διπλασιαστεί σε βάρος μέχρι να τελειώσει αυτός ο μήνας. Αλλά ναι, δεν είναι ότι έχω τρελή όρεξη για φαγητό ή μου μυρίζουν πράγματα, θέλω να φάω π.χ. σήμερα μπέργκερ και θα φέρω τον κόσμο άνω κάτω για να φάω μπέργκερ. Όση όρεξη είχα και πριν την εγκυμοσύνη να τρώω, έχω και τώρα. Θέλω να τρώω και βλακιούλες, τρώω και υγιεινά, κάποιες μέρες τρώω περισσότερο, κάποιες μέρες λιγότερο. Εννοείται ότι δεν κάνω δίαιτα. Αλλά ναι, προσπαθώ λίγο να μην ξεφεύγω πάρα πολύ. Πριν φύγω βέβαια, πρέπει να βάλω εδώ κρεμούλες στην κοιλίτσα μου. Γενικά βάζω λαδάκια, βάζω κρέμες, βάζω τα πάντα. Γιατί έχω δέρμα που κάνει πολύ εύκολα ραγάδες. Έχω ξεκινήσει από τον τρίτο μήνα, οπότε να την προσέχω. Τώρα λίγο πιο εντατικά που βλέπω ότι μεγαλώνει πιο γρήγορα. Έχω κάνει αυτήν εδώ τη γραμμούλα που κάνουν όλες οι εγκυούλες. Ο αφολός μου είναι πολύ περίεργος, έχει αρχίσει να βγαίνει προς τα έξω. Και ναι. Προς το παρόν ραγάδα δεν έχω δει. Μείνω και λίγο έτσι για να απορροφήσει την κρέμα το σώμα μου, γιατί αλλιώς θα την απορροφήσει το μπλουζάκι. Από κλωτσίδια, η μπέμπα μας γενικά είναι πολύ δραστήρια. Επειδή πολύ με ρωτάτε, δεν πονάει όταν κλωτσάει. Και δεν είναι τόσο ότι κλωτσάει, ότι χτυπάει. Περισσότερο κάνει κινήσεις, δηλαδή είναι αυτό ότι στριφογυρίζει μέσα, αλλάζει πλευρό. Έχει πολύ πλάκα. Βλέπετε, τώρα ετοιμάζω εδώ πέρα να φάω δύο φέτες ψωμί με φυστικό βούτυρο. Θα βάλω και μπανάνα από πάνω γιατί το λατρεύω αυτό το συνδυασμό. Έτοιμο. Και είναι καλή ιδέα να πάρω και το σίδηρο μου και το φιλικό. Αυτά τα δύο συν το ασβέστιο παίρνω τώρα στην εγκυμοσύνη. Απλά το ασβέστιο το παίρνω άλλη ώρα. Γιατί πρέπει να απέχουν μεταξύ τους και εγώ στην αρχή το ήξερα, μετά μου το είπανε. Και τα παίρνω όλα μαζί. Κρίστη εδώ κάνει όλες τις δουλειές. Όλες. Δεν θα δείξω το μπλουζάκι, μην αγχώνεσαι. Δείχνω μόνο την Κρίστη. Εδώ φωτογράφω και φωτογράφω. Ρε, δεν μου βγάζει το eyes μου. Κλικ, αριστερό έπρεπε να... Α, όχι. Α, ναι, όντως αριστερό έκανα. Το καλό είναι ότι δεν ζητάει από μένα να τον βγάλω φωτογραφία, γιατί συνήθως τσακωνόμαστε όταν συμβαίνει αυτό. Γιατί μου λέει, δεν γίνεται να μην έχεις μάθει. Δεν γίνεται να μην έχεις μάθει να βγάζεις καλές φωτογραφίες. Οπότε εντάξει, τώρα την Κρίστη δεν μπορεί να την πει πολλά πράγματα. Ναι. Πόσα πράγματα, κουνημένη είναι. Απολύομαι. Κουνημένη. Θα κάνω κι εγώ μια φωτογράφηση. Βεβαίως. Θα κάνουμε μια εγκυμοσύνης φωτογράφηση. Πόσες εβδομάδων. Τρία.
32 και κάτι μέρες. Είναι στο πλάι. Την έχω δείξει ήδη την κυλίτσα μου. Αν την έχεις δείξει. Ναι. Νομίζω ότι αυτή η είναι η πιο χαριτωμένη. Εντάξει τώρα. Είναι η πιο χαριτωμένη κυλίτσα. Ever. Η σαλοπέτα σε κάνει φέγγι. Ναι. Η σαλοπέτα είναι πολύ της εγκυμοσύνης. Το καλύτερο αξεσουάρ. Δεν φορούσα ποτέ σαλοπέτα πριν, γιατί δεν κολακεύω, δεν μ' άρεσε. Ξεπασχαίνει, κολλή. Αλλά τώρα. Σου δίνει όπως την κοιλιά. Ότι θες όταν είσαι έγκυος. Για να καταλαβαίνω ότι είσαι έγκυος. Το πικεντάρι κρασέ. Να σα δίνει θέση στο σούπερ μάρκετ. Κάθε φορά που μαγειρεύω, ο στόχος μου είναι να λερώσω όσο το δυνατόν λιγότερα σκεύη γίνεται. Οπότε τώρα έχω γυρίσει σε σπίτι και ετοιμάζω το μεσημεριανό μας. Βράζω τα μακαρόνια που είχα αφήσει από χθες από τη συσκευασία κινητών 500 γραμμαρίων. Εδώ πέρα. Και αφού βράσουν τα μακαρόνια, μετά στην ίδια κατσαρόλα θα βάλω να τσιγαρίσω κρεμμύδι, θα βάλω κόκκινη σάλτσα και πελτέ και χυμό ντομάτας με κομματάκι ντομάτας μέσα. Και στη συνέχεια θα προσθέσω το κοτόπουλο από χθες, θα βάλω και κομματάκια φέτας, θα αναμίξω με τα μακαρόνια που θα έχω στραγγίξει και θα είναι τέλειο. Είναι το φαγητάκι έτοιμο, αυτή εδώ είναι η μερίδα του πάνω που θα του πάω στο στούντιο για να φάει. Το καλό είναι ότι βγήκε μπόλικο, οπότε κράτησα άλλο ένα ταπεράκι για να καταναλωθεί είτε το βράδυ είτε αύριο. Το βράδυ δεν τρώω μακαρονικό φαγητό, απλά καμιά φορά αν πεινάει πολύ ο Πάνος και επειδή είναι και σε φάση που έχει αδυνατήσει, δεν θα του έκανε κακό να φάει μια δεύτερη μερίδα. Θα πάω να απολαύσω το φαγητάκι μου με κανένα βιντεάκι στο YouTube. Τις μέρες που έχει έτσι καλό καιρό και έχω χρόνο και όρεξη για γυμναστική, όσο μπορώ να γυμναστώ αυτή την περίοδο, μ' αρέσει να έρχομαι για περπάτημα και να μην κλείνομαι στο γυμναστήριο. Οπότε έτσι έκανα και σήμερα. Τέλεια. Κουράστηκα. Περπάτησα περίπου 7 χιλιόμετρα είναι η διαδρομή που κάνω και πέρασα και από το σούπερ μάρκετ, γιατί παρόλο που πήγαμε χθες με τον Πάνο και φρούτωσαν πάρα πολλά πράγματα, πάντα κάτι ξεχνάω. Πήρα μήλα, αυτό εδώ το απολυμαντικό καθαριστικό πλυντηρίου, γιατί έχω καιρό να χρησιμοποιήσω κάτι τέτοιο στο πλυντήριο. Με παίρνει τηλέφωνο. Σου είπα ότι θα πάμε στη Χαλκιδική. Όχι. Ναι, θα πάμε στη Χαλκιδική σήμερα το βράδυ. Τι εννοεί. Αυτό, θα πάμε με μύρη μάνα μου να βρεθούμε θα ζήτησε αυτά στο σπίτι, να πάμε κι εμείς εκεί να παραγγείλουμε μια πίτσα, κάτι τέτοιο. Τι ώρα θα κάτι πάμε. Κάτι σε 9, ξέρω. 9 να είμαστε εκεί. Ναι. Οκ. Κάνω εγώ ένα ρεκ τώρα μια ώρα και έρχομαι. Κομπλέ, εντάξει. Ας καταλάβω το πάνω σκανείς πράγματα και δεν μου τα λέει. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ. Μου τελείωσε αυτό που είχα για τα πιάτα. Προσπαθώ να βρω ένα να κάνει τέλεια σαπουνάδα. Και δεν μπορώ να βρω αυτό, δεν το έχω ξαναπάρει. Ό,τι είναι Max Power και τέτοια, αυτά είναι συνήθως που με ικανοποιούν στη σαπουνάδα. Και μετά πήρα αυτό εδώ πέρα το μικρούλι. Το Baby Planet. Είναι ο γρήγορος και αποδειγμένο αποτελεσματικός τρόπος απολύμανσης για την ασφάλεια του μωρού σας. Δεν το έχω πάρει. Το είχε σε προσφορά και είπα να το δοκιμάσω γιατί το βλέπω τόσο καιρό και λέω μήπως χρειάζομαι κάτι τέτοιο τώρα που θα έρθει το μπαμπάκι. Βέβαια είναι πολύ μικρό. Θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Θα κάνω τώρα να φάω. Ο Πάνος είπε ότι θα πάμε το μεταξύ Χαλκιδική και θα φάμε πίτσα. Και εγώ τώρα ήθελα να φάω γιαουρτάκι με μήλο. Μάλλον το φάω γιορτάκι με μήλο, απλά θα βάλω λιγότερο. Σε πολύ λίγο έχω μια συνάντηση με τον Πάνο, για την οποία ανυπομονώ, γι' αυτό και έχω αρχίσει έτσι να ετοιμάζομαι. Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να κλείσουμε αυτό το vlog. Ελπίζω να περάσετε όμορφα και να σας κράτησα έτσι ωραία παρεούλα. Ό,τι σκέφτεστε μπορείτε να μου το γράφετε κάτω στα σχόλια για να κάνουμε τη συζητησούλα μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τα σχόλιά σας και να πατάω καρδούλες. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like σε αυτό το βίντεο και φυσικά να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Και να φτάσουμε πριν την Πέμπτη τους 300.000 συνδρομητές. Δεν θα ήταν ωραία ιδέα. Να φτάσουμε τους 300.000 συνδρομητές πριν έρθει η Πέμπτη. Ακούστηκε ένα κρακ. Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, θα σας έχω αφήσει εδώ πέρα το βίντεο από το γάμο μας, γιατί είστε ενδιάμεσο αυτές τις μέρες που έχουμε να τα πούμε τέλος πάντων εγώ και ο Πάνος κάνουμε το πολιτικό μας γάμο και όλα υπάρχουν εδώ πέρα σε ένα πάρα πολύ όμορφο βιντεάκι, οπότε μπορείτε να το δείτε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!